την έψουν, ε? Όχι, όχι, δεν πρόκειται να κινδυνεύσει κανείς. Το χτύπημα έχει σαν στόχο μόνο τον Ερίκο και την εταιρεία του. Παρ' όλα αυτά, φρόντισε να είστε και οι τρεις μακριά από τα γραφεία. Μιχάλη, εγώ είμαι. Η μικρή σου αδερφή. Ήθελα να σου πω ότι μου έχεις λείψει πάρα πολύ. Ανυπομονώ να γυρίσεις πίσω και να σε σφίξω στην αγκαλιά μου. Τι ώρα και πού? Στο μουσείο στις 10. Μετά βλέπουμε. Ανησυχήσαμε όλοι για σένα. Και παρακαλούσαμε πραγματικά να γίνεις καλά. Αυτός βέβαια που ταράχτηκε περισσότερο από όλους ήταν ο Σταύρος. Ήταν πάρα πολύ άσχημα πριν συνέλθεις. Αφού σκέφτηκα κάποια στιγμή ότι αν ομιγέννη του πάθεις κάτι, δεν θα μπορέσει να τα αντέξει. Τώρα όμως είσαι καλά. Και θα μπορέσετε να ζήσετε πάλι τη ζωή που ονειρευόσασταν πάντα. Τη ζωή που ονειρευόμασταν. Ναι. Από ό,τι ξέρω, εσύ και ο Σταύρος. Εγώ και ο Σταύρος. Δεν ονειρευόμασταν τίποτα, Λίκη. Μπορεί εκείνος να μου είπε ότι με αγαπάει και ότι θα είναι λάθος να παντρευτώ τον Ερίκο. Αλλά το ξεκαθάρισα πως εγώ αγαπάω τον αδερφό του. Και πως ό,τι είχαμε έχει τελειώσει οριστικά. Είσαι σίγουρη? Θέλω να πω. Φυσικά και είμαι σίγουρη. Και μόλις βγω από εδώ, θα παντρευτούμε με τον Ερίκο. Όπως το αποφασίσαμε. Ξέρω ότι δεν χαίρεσαι που τα ακούς. Αλλά πρέπει να το πάρεις απόφαση, Αλίκη. Όπως και ο Σταύρος. Και να ξαναφτιάξεις τη ζωή σου. Με κάποιον που θα σε αγαπάει και θα σε νοιάζεται. Μπορεί να σου ακούγεται δύσκολο. Αλλά θα βρεθεί αυτός ο κάποιος. Να είσαι σίγουρη. Αρκεί να το πιστέψεις. Και τώρα που το σκέφτομαι. Τι πράγμα? Θα μπορούσε να είναι κάποιος που τον ξέρουμε και οι δυο μας. Και ποιος είναι αυτός? Ο Μιχάλης. Λοιπόν, θα μου πεις γιατί γύρισες, Ρένα? Γιατί ήθελα να δω τα παιδιά μου. Και το θυμήθηκες τώρα, ύστερα από τόσα χρόνια? Δεν το θυμήθηκα τώρα, Σοφία. Όλα αυτά τα χρόνια που ήμουν μακριά τους, δεν πέρασε ούτε μία μέρα που να μην τα σκεφτώ. Αναρωτιόμουν τι κάνουν, πώς ζουν. Αν με θυμούνται ακόμη. Πάρα πολλές φορές λίγο έλειψε να ανέβω σε ένα αεροπλάνο και να έρθω να τα δω. Αλλά δεν το έκανα. Και ξέρεις πολύ καλά το λόγο. Γιατί στο είχε απαγορεύσει ο Ερίκος. Τι απλά που ακούγεται έτσι που το λες. Δεν μου το είχε απλώς απαγορεύσει, Σοφία. Με είχε απειλήσει. Σε είχε απειλήσει? Ναι. Όταν αυτοκτόνησε ο Αλεξάκης στη φυλακή, κατάλαβα ότι έπρεπε να απομακρύνθω για πάντα από αυτόν. Γιατί κινδύνευα κι εγώ. Κινδύνευες? Από ποιο? Από τον Ερίκο, Σοφία. Αφού ήταν ικανός να κάνει κάτι τόσο φοβερό, να καταστρέψει έναν άνθρωπο και να τον οδηγήσει στο θάνατο χωρίς καμιά τύψη, ήταν ικανός να κάνει κακό και σε μένα. Γι' αυτό κατάλαβα ότι έπρεπε να φύγω για πάντα. Του το είπα λοιπόν. Και του είπα ότι ήθελα να πάρω και τα παιδιά μου μαζί. Ναι. Τη θυμάμαι αυτή τη συνάντηση. Θα θυμάσαι λοιπόν ότι έκανε σαν τρελός. Με κατηγόρησε ότι τον πρόδωσα, τον πούλησα σαν το χειρότερο εχθρό του. Και ότι αν ξανατολμούσα να πλησιάσω τα παιδιά θα με σκότωνε. Δεν το εννοούσε. Α, ναι. Το εννοούσε, Σοφία. Εννοούσε την κάθε λέξη, πίστεψέ με. Εκείνο το βράδυ είδα στα μάτια του το απόλυτο μίσος. Ένιωσε ότι από στιγμή σε στιγμή θα χυμούσε απάνω μου και θα με σκότωνε με τα ίδια του τα χέρια. Λες και του είχα κάνει το χειρότερο κακό που θα μπορούσε να του κάνει άνθρωπος. Ενώ το μόνο που έκανα ήταν να αγαπήσω. Να αγαπήσω έναν άνθρωπο που δεν μου έδωσε παρά μονάχα αγάπη. Και δεν μου ζήτησε τίποτα για αντάλλαγμα. Ο Ρίκος με ήθελε μαριονέτα του.
βουβή. Με ένα ψεύτικο χαμόγελο πεταμένη σε μια γωνιά. Να κινεί τα νήματά μου όποτε είχε εκείνος την όρεξη και τον χρόνο. Τον αγάπησα, Σοφία. Του στάθηκα. Του χάρισα δύο παιδιά. Αλλά ο Ρίκος δεν μ' αγάπησε ποτέ του. Το μόνο που τον ένοιαζε ήταν ο εαυτός του. Κάνεις λάθος. Ο Ρίκος λατρεύει τα παιδιά. Ναι. Είμαι σίγουρη ότι φρόντισε να μην τους λείψει τίποτα. Ότι τα μεγάλωσε μέσα στην άνεση και στην πολυτέλεια. Αλλά αυτό δεν είναι αγάπη, Σοφία. Αγάπη φαίνεται στις δύσκολες στιγμές. Να είσαι κοντά στον άλλον όταν σε έχει ανάγκη. Και είμαι σίγουρη ότι... όταν τα παιδιά μου είχαν δύσκολες στιγμές, μόνο εσύ ήσουν κοντά τους. Εκείνο το βράδυ, λοιπόν, με έδιωξε. Και μου είπε να μην ξανατολμήσω να πλησιάσω τα παιδιά. Γιατί θα με σκοτώσει. Αλλά εγώ το τόλμησα. Πότε? 2 μέρες μετά. Πήγα και του είπα ότι πριν φύγω θα ήθελα να δω τα παιδιά για τελευταία φορά. Στην αρχή ήταν ανένδετος. Έψα στα πόδια του, έκλαψα, τον παρακάλεσα, τον οικέτεψα. Στο τέλος μου παραχώρησε 1/2 ώρα μαζί του σε ένα πάρκο. Πήγα λοιπόν, πήρα τα παιδιά, τα έβαλα στο αυτοκίνητο και πήγαμε σε ένα ξενοδοχείο. Με σκοπό να φύγουμε το βράδυ. Εκείνος όμως μου είχε στήσει παγίδα. Βλέπεις, ήταν σίγουρος ότι θα έκανα την τελευταία απελπισμένη μοιραία κίνηση. Μας βρήκαν λοιπόν οι μπράβοι του. Πήραν τα παιδιά και με χτύπησαν. Σε χτύπησα. 2 μέρες αργότερα ξύπνησα σε ένα νοσοκομείο. Πονούσα τόσο πολύ που δεν άντεχα ούτε να αναπνέω. Όταν βγήκα, με πήρε ένας δικός του, με έβαλε σε ένα αεροπλάνο για την Αμερική και μου είπε πως αν ξαναγύριζα θα ήταν σαν να υπέγραφα τη θανατική μου καταδίκη. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο Ρίκος το έκανε αυτό. Κι όμως το έκανε, Σοφία. Με έδιωξε. Ανάγκασε να φύγω και να αφήσω τα παιδιά μου με πόνο ψυχής. Ορκίστηκα ότι μια μέρα θα γύρισα. Και αυτή η μέρα ήρθε. Και τώρα που αυτή η μέρα ήρθε και είσαι εδώ, τι σκοπεύεις να κάνεις, Ρένα? Δεν θα μου απαντήσεις. Ισχύει το αύριο να μας ραντεβού, ναι ή όχι? Γιατί το ρωτάς αυτό? Γιατί πολύ φοβάμαι ότι η υποκριτική ικανότητα της Ζένια σε επηρέασε. Δεν ξέρω μόνο άμα σε επηρέασε τόσο ώστε να μετάνιωσες που μου ζήτησες να βγούμε. Εγώ δεν μετανιώ ποτέ για αυτά που κάνω. Χαίρομαι που τα ακούω. Δεν ξέρω τι ακριβώς συνέβη με σένα και τη Ζένια, αλλά από ό,τι κατάλαβα της έριξες χυλόπιτα και ζορίστηκε. Γι' αυτό κάνει νούμερα. Μην δίνει σημασία πάντως. Πρέπει η Δεσποινής Βαρσάμι είναι συνηθισμένη να παίρνει πάντα αυτό που θέλει χωρίς σκόπο. Ήθελε τον Χρήστο και τον είχε αμέσως. Μετά ήθελε σένα. Και τώρα που ξέρει ότι δεν μπορεί να σε έχει, φωνάζει και χτυπιέται σαν κακομαθημένο παιδί που της πήραν το παιχνίδι της. Και σε κατηγορεί ότι εσύ φταίς και ότι της είπες ψέματα και ότι την πλήγωσες. Ό,τι ακριβώς έκανε εκείνη στο Χρήστο. Γι' αυτό δεν αξίζει ούτε καν να ασχοληθείς μαζί της. Όχι να της δίνεις ραντεβού του Πέτρου και να σε φτύνει κιόλας. Πού το ξέρεις εσύ αυτό? Το άκουσα βγαίνοντας. Εντάξει, είναι δικό σου θέμα και δεν με αφορά. Και αν θες να σπαταλείς το χρόνο σου, είσαι ελεύθερος να το κάνεις. Αν θες τη γνώμη μου όμως, μην πας. Και κράτα τις δυνάμεις σου για το αυριανό βράδυ. Γιατί κάτι μου λέει ότι εμείς οι δύο μπορούμε να περάσουμε αξέχαστα. Ο Μιχάλης. Θες να πεις να ξαναφτιάξω τη ζωή μου με τον Μιχάλη? Ναι. Γιατί όχι? Πώς σου ήρθε αυτό τώρα? Δεν ξέρω. Έτσι ξαφνικά. Όχι και τόσο δηλαδή. Έχω προσέξει κάποιες φορές πως σε κοιτάει στο περιοδικό. Δεν μου έχει πει βέβαια τίποτα, αλλά
Αδερφός μου είναι και τον ξέρω καλά. Νομίζω ότι του αρέσεις πολύ. Δεν μου είπε ποτέ τίποτα. Τον ξέρεις το Μιχάλη πως είναι σε αυτά. Πόσο εγωιστής είναι. Και ούτε πρόκειται να σου πει τίποτα. Αλλά νομίζω ότι αν κάνεις εσύ το πρώτο βήμα, μπορεί και να το παραδεχτεί. Ξέρω. Ξέρω ότι ο Έρικος είναι τελείως διαφορετικός. Είναι σοβαρός, δυνατός. Ότι μπορείς να βασιστείς πάνω του και να σου προσφέρει ασφάλεια και στήριγμα. Και ότι δεν συγκρίνεται με τον Μιχάλη που είναι πιο επιπόλαιος, αλλά αυτό είναι μόνο η επιφάνεια. Η επιφάνεια. Ναι. Ο Μιχάλης κατά βάθος είναι πάρα πολύ ευαίσθητος. Καλός. Τρυφερός. Μόνο που δεν έχει μάθει να το δείχνει. Και όταν αγαπάει, αγαπάει δυνατά. Και για πάντα. Σε στενοχώρησα. Δεν το ήθελα. Όχι, όχι. Δεν με στενοχώρησες. Απλώς δεν είχα ποτέ σκεφτεί τον Μιχάλη με τον τρόπο που μου τον περιγράφεις. Το ξέρω. Γιατί δεν τον ξέρεις καλά. Όπως και κανείς άλλος δεν τον ξέρει τόσο καλά όσο εγώ. Αν δεν σ' αρέσει καθόλου, μην το κάνεις. Αν σ' αρέσει όμως, έστω και λίγο, δώσ' του μια ευκαιρία. Είμαι σίγουρη ότι όταν τον γνωρίσεις καλύτερα, δεν θα το μετανιώσεις. Ο Μιχάλης μπορεί να σε αγαπήσει, όπως δεν σε αγάπησε ποτέ κανένας. Πρέπει να φύγω. Έτσι ξαφνικά. Ναι, με περιμένει πάρα πολύ δουλειά στο γραφείο. Πέρασε για λίγο να δω πώς είσαι, να μην σε κουράζω κιόλας. Δεν με κουράζεις καθόλου. Χάρηκα πολύ που σε είδα. Και ελπίζω να τα πούμε σύντομα στο γραφείο. Είπες ότι γύρισες για να δεις τα παιδιά. Μέχρι στιγμής έχεις δει μόνο τη Ζένια. Έτσι δεν είναι? Ναι. Τον Άρη... Τον Άρη δεν τον έχω δει ακόμα. Θα βρω κάποια στιγμή κάποιο τρόπο να τον πλησιάσω. Τη Ζένια όμως δεν είπες πως είσαι η μητέρα της. Αν ήθελες μόνο να τη δεις, γιατί δεν της είπες την αλήθεια? Για να μην... Να μην της έρθει απότομα. Δεν ήξερα καν αν θέλει να με δει. Σκέφτηκα λοιπόν να της παρουσιαστώ με άλλο όνομα. Ήθελα πρώτα να χτίσω μια σχέση μαζί της και μετά να της πω την αλήθεια. Μόνο γι' αυτό? Γιατί άλλο? Μήπως δεν ήθελες να μάθει κανείς ότι είσαι εδώ επειδή έχεις σκοπό σου να εκδικηθείς τον Ερίκο? Όχι, Σοφία. Δεν έχω σκοπό να εκδικηθώ κανέναν. Ο Ερίκος είναι σαν να έχει πεθάνει για μένα. Το μόνο που θέλω είναι να ξαναβάλω στη ζωή μου τα παιδιά μου. Να με καταλάβουν γιατί τα άφησα και να με συγχωρήσουν. Και να τους δώσω όση αγάπη στερήθηκαν από μένα τόσα χρόνια. Ο Ερίκος όμως δεν θα το επιτρέψει. Ήδη υποψιάζεται ότι είσαι εδώ για να τον εκδικηθείς και ψάχνει να σε βρει. Γι' αυτό ακριβώς δεν πρέπει να του πεις ότι με είδες. Πώς μπορώ να του κρύψω κάτι τόσο σοβαρό? Πρέπει να το κάνεις. Αν μάθει ο Έρικος ότι είμαι εδώ, θα με πολεμήσει. Θα προσπαθήσει να κρατήσει μακριά τα παιδιά μου. Και δεν θα τον αφήσω. Το έκανε ήδη μία φορά. Δεν θα το επιτρέψω να το κάνει και δεύτερη. Θα τον πολεμήσω κι εγώ, Σοφία. Και οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές για όλους μας. Και κυρίως για τα παιδιά. Μα θα το μάθει αργά ή γρήγορα. Δεν μπορείς να κρύβεσαι για πάντα. Το ξέρω. Αλλά μέχρι τότε θα έχω φτιάξει τη σχέση μου με τα παιδιά μου
και θα αναγκαστεί να το δεχτεί. Δεν θα μπορεί πια να κάνει τίποτα για να τα κρατήσει μακριά μου. Με τη Ζένια μπορεί να τα καταφέρεις, αλλά με τον Άρη θα δυσκολευτείς. Έμαθε ότι είχε σχέσεις με τον Αλεξάκη και δεν θέλει να σε δει στα μάτια του. Λέει πως γι' αυτόν έχεις πεθάνει, Ρένα. Ξέρει αυτά που του είπε ο Ερίκος. Πρέπει όμως να ακούσει και εμένα. Θα παλέψω για να τον κάνω να καταλάβει. Θα το κάνω ακόμα και αν χρειαστεί να ξοδέψω όλη την υπόλοιπη ζωή μου γι' αυτό. Γι' αυτό σε παρακαλώ, Σοφία. Σε κετέρω. Μην πεις τίποτα σε κανέναν. Ούτε στο Φίλιππο, ούτε σε κανέναν. Δεν στο ζητάω για μένα. Για τα παιδιά. Δώσ' τους μια ευκαιρία να με γνωρίσουν. Και να πάρουν την αγάπη που στερήθηκαν τόσα χρόνια από μένα. Γιατί έχω πολύ. Πάρα πολύ αγάπη να τους δώσω, στορκίζω. Θα το κάνω. Αν μου υποσχεθείς πως δεν θα κάνεις καμία κίνηση για να πειράξεις τον Ερίκο. Μου είπες πριν να μην το κάνω για σένα αλλά για τα παιδιά. Και αυτό που σου ζητάω δεν στο ζητάω για τον Ερίκο αλλά για εκείνα. Αν του κάνεις κακό, αυτό θα πληγώσει και τον Άρη και τη Ζένια. Γιατί είναι πατέρας τους και τον αγαπάνε. Και δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να μου τα ξαναπληγώσει. Ούτε και σε εσάς που είσαστε οι γονείς τους. Ορκίσου μου λοιπόν πως δεν θα πειράξεις τον Ερίκο και εγώ δεν θα πω σε κανέναν ότι σε είδα. Στορκίζω. Τώρα μπορώ να φύγω πιο ήσυχη. Θα ήθελα να ξέρεις πως τότε προσπάθησα πολύ να πείσω τον Ερίκο να μη σε διώξει. Παρόλο που δεν συμφωνούσα με αυτό που έκανες, πίστευα ότι τα παιδιά δεν έπρεπε να στερηθούν τη μάνα τους που τα λάτρευε. Δεν τα κατάφερα όμως. Και από τότε σέρνω μέσα μου ένα βάρος. Ότι ίσως δεν προσπάθησα αρκετά γιατί τον φοβήθηκα. Και σου ζητάω συγγνώμη γι' αυτό. Εγώ ζητάω συγγνώμη, Σοφία. Εσύ έκανες ό,τι μπορούσες και ακόμα περισσότερο. Μεγάλωσες τα παιδιά μου σαν αληθινή μάνα τους. Αν δεν ήσουν εσύ κοντά τους, ούτε ξέρω τι άνθρωποι θα ήταν τώρα. Και σε ευχαριστώ γι' αυτό. Μέσα από τα βάθη της ψυχής μου. Εδώ. Με ειδοποίησαν οι άνθρωποι που θα κάνουν τη δουλειά. Έγινε μια ξαφνική αλλαγή. Αλλαγή? Τι αλλαγή? Η δουλειά αντί για αύριο το βράδυ θα γίνει απόψε. Τι έπαθες και μπήκες ασύμφωνος? Στο νοσοκομείο μου να πήγαν το τιθάλια. Εδώ ο κόσμος χάνεται και... Δεν κατάλαβα. Τι έπαθες και άρχισες παροιμίες? Έπαθα ότι το συμβόλαιο με την ανανέωση της ασφάλειας για τις εγκαταστάσεις έπρεπε να είναι χθες το βράδυ εδώ και δεν έχει έρθει ακόμα. Υποτίθεται ότι θα έχεις μιλήσει μαζί τους εδώ και μέρες. Εγώ μίλησα, αλλά μίλησε και κάποιος άλλος. Άλλος? Ποιος άλλος? Δεν καταλαβαίνω. Κάποιος τηλεφώνησε από εδώ και τους είπε να μην ανανεώσουν το συμβόλαιο γιατί πρέπει να κοιτάξεις προσφορές από άλλες εταιρείες. Πήρε κάποιος τηλέφωνο και είπε να μην ανανεωθεί το συμβόλαιο για την ασφάλεια. Γιατί εγώ θέλω να εξετάσω και προσφορές άλλων εταιριών. Ακριβώς. Ποιος το έκανε αυτό? Δεν έχω ιδέα. Τι δεν έχεις ιδέα, Φίλιππ? Εσύ ασχολείσαι με τα ασφαλιστικά. Το ξέρω, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω ποιος ήξερε από εδώ μέσα ότι δεν έχουμε ανανεώσει τα συμβόλαια. Αυτή στο λογιστήριο? Μόλις το έμαθα, τους το είπα. Δεν νομίζω να είναι κανένας από αυτούς, τους ξέρω καλά.
Εγώ ο ίδιος τους προσέλαβα έναν έναν. Δουλεύουμε χρόνια μαζί. Το τηλεφώνημα όμως έγινε για να μείνουμε ακάλυπτοι από την ασφάλεια. Πρέπει να σου πει ότι υπάρχει κάτι από κάτω. Γι' αυτό πρέπει να βρούμε ποιος το έκανε. Θα τον βρούμε, αλλά θέλει καιρό. Πρέπει να πάρουμε τα μέτρα μας. Εγώ μίλησα με την ασφαλιστική και μου είπαν ότι το συμβόλαιο θα είναι στα χέρια μας τη Δευτέρα. Δεν νομίζω να μας συμβεί καμιά στραβή μέχρι τότε. Κι αν συμβεί... Είμαστε χρόνια πελάτες τους. Πιστεύω ότι θα δεχτούν να μας καλύψουν. Έμπλεξα κι εγώ με τη δουλειά, αλλά σε αυτούς οφείλεται η καθυστέρηση. Σας πάνω τώρα, ό,τι έγινε, έγινε. Θα κοιτάξουμε να καλυφθούμε μέχρι τη Δευτέρα. Ειδοποιήστε τον υπεύθυνο ασφαλείας του κτηρίου να αυξήσει τις βάρδιες και να εντείνει την προσοχή του. Αυτά ελπίζω μέχρι τη Δευτέρα να είναι αρκετά. Λες να έχει σχέση η Ρένα. Είχες κανένα καινούργιο σημάδι από αυτή μετά τη φωτογραφία? Όχι, δεν είχα. Αλλά αν κρύβεται αυτή πίσω από την ιστορία αυτή με την ασφαλιστική, τότε τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος δικός της υπάρχει μες στην εταιρεία. Δικός της? Ποιος να είναι αυτός? Εκτός από την οικογένειά μου και από σένα, οποιουσδήποτε, Φίλιππε. Αυτό δεν βοηθάει πολύ. Όχι, δεν βοηθάει. Δεν βοηθάει καθόλου, θα έλεγα. Αυτό που βοηθάει είναι να βρούμε τη Ρένα. Ναι, το σταματήρου μίλησες? Όχι, που να παρευχεί, όχι. Βρήκε κάποιον ρεσεψιονίστη σε ξενοδοχείο που το πρόσωπο της Ρένα στη φωτογραφία κάτι του θύμισε, αλλά δεν μπορούσε να του μιλήσει. Είπε να τον ψάξει εκτός δουλειάς να μάθει περισσότερα. Από τότε δεν ξέρω τι έγινε. Ελπίζω να τη βρει το γρηγορότερο. Έχω αρχίσει να ανησυχώ. 20 χρόνια καταπιεσμένο μίσος είναι εκρηκτικός μηχανισμός που μπορεί να σκάσει από στιγμή σε στιγμή. Το ξέρω, Φίλιππε. Το ξέρω. Αλλά να είσαι σίγουρος πως θα φροντίσω να σκάσει τα χέρια της. Όχι στα δικά μου. Απόψε? Η δουλειά δεν θα γίνει αύριο και θα γίνει απόψε? Ναι, στις 10 η ώρα. Γιατί? Κάποιος από τους ανθρώπους που θα κάνουν τη δουλειά δεν μπορεί αύριο, έτσι αποφάσισα να το κάνω σήμερα. Και ποιος τους είπε ότι έχουν το δικαίωμα να αποφασίζουν αυτοί? Εμείς πληρώνουμε, εμείς αποφασίζουμε. Ναι, αλλά αυτοί βάζουν το κεφάλι τους στο στόμα του λύκου. Δεν καταλαβαίνω γιατί αντιδράς έτσι. Τι σήμερα, τι αύριο? Ποιο είναι το πρόβλημά σου? Τα παιδιά μου! Είχα πει στον Άγγελο να φροντίσει να μην είναι ούτε ο Άρης ούτε η Ζένια στα γραφεία του περιοδικού. Τώρα! Σε βρίσκω υπερβολική. Εξάλλου, την ώρα που θα γίνει ό,τι είναι να γίνει, τα γραφεία είναι κλειστά. Και έπειτα οι τύποι μου εγγύθηκαν ότι δεν θα πάθει κανείς τίποτα. Α, μάλιστα. Δεν μπορώ να βασιστώ ούτε στην εγγύηση ούτε στη συνείδηση των μούτρων που διάλεξες για τη δουλειά. Πες τους να το αναβάλουν. Για τα καλά. Τι εννοείς? Εννοώ ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν παίζουν τις κουμπάρες, γλυκιά μου. Τα οργανώνουν και τα μελετάνε από καιρό ό,τι είναι να κάνουν. Αν τους ζητήσω να το αναβάλουν, δεν ξέρω αν θα το δεχτούν. Αλλά ακόμη και αν το δεχτούν, δεν θα γίνει αύριο ή μεθαύριο. Γιατί θα χρειάζεται να το ψάξουν από την αρχή. Και εμείς δεν έχουμε χρονικά περιθώρια. Είμαι σίγουρος ότι ο Ερίκος από τη στιγμή που στείλαμε τη φωτογραφία έχει αρχίσει ήδη να σε ψάχνει. Γι' αυτό πρέπει να δράσουμε άμεσα. Πρέπει να φύγουμε το συντομότερο δυνατόν από εδώ. Προτείνω να νοικιάσουμε ένα σπίτι στο όνομά μου. Έτσι θα είμαστε πιο ασφαλείς. Όσο για τη δουλειά, πρέπει να γίνει απόψε. Γι' αυτό μην αφήσεις μια υπερβολική ανησυχία σου να μας χαλάσει όλα μας τα σχέδια. Εντάξει. Εντάξει, θα γίνει απόψε. Αλλά πρέπει να σιγουρευτώ πριν ότι τα παιδιά δεν θα βρίσκονται στην εταιρεία. Ποιον παίρνεις? Τον Άγγελο. Να του πω να απομακρύνει τον Άρη και τη Ζένια εγκαίρως από το περιοδικό. Ελπίζοντας πως δεν είναι έργα. Δεν απαντάει. Πού στα κομμάτια είναι? Σε λίγο θα χρειαστεί να κλείνουμε ραντεβού για να σε δούμε. Όχι εσύ, οι άλλοι. Ξέρεις πόσες φορές έχω ψάξει? Όλο έλειπες. Φυσικά. Οι εργοδότες μου είναι πολύ αυστηροί και πρέπει να κερδίζω και το τελευταίο ευρώ που μου δίνουν. Ο εργοδότης σου φταίει δηλαδή για την εξαφάνισή σου? Φυσικά. Μήπως φταίει η κόρη του? Τι
Τι θες να πεις? Τι γίνεται με τη Ζένια, Άγγελε? Είσαι καλά, πουλάκι μου? Όχι. Γιατί, τι έγινε? Έγινε ότι οι άνθρωποι παρουσιάζονται διαφορετικοί από ό,τι είναι. Γιατί το κάνουν αυτό, Σοφία? Γιατί ενώ δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα από την ειλικρίνεια στη σχέση των ανθρώπων, αυτοί σε ξεγελάνε. Ποιος εξεγέλασε πάλι? Πες μου, Ζένια μου, μήπως έγινε κάτι με αυτή τη Γκορίνα? Όχι, Σοφία, η Γκορίνα δεν μου κάνει τίποτα. Ο κύριος Άγγελος είναι πάλι ο ένοχος. Τι έκανε πάλι? Παίζει. Με τα νεύρα μου, με τα αισθήματά μου, με όλα. Αλλά δεν φταίει αυτό, Σοφία. Εγώ φταίω που του το επιτρέπω. Θέλεις να μου πεις τι ακριβώς έγινε? Μπήκα στο γραφείο την ώρα που έκανε πρόταση στη Ρωμίνα να βγούνε. Μέχρι πριν λίγο καιρό έλεγε ότι είναι ερωτευμένος μαζί μου και τώρα ξαφνικά την πέφτει σε μια άλλη. Και όταν του πω ότι είναι ένας ψεύτης, ο μεγαλύτερος ψεύτης που γνώρισα ποτέ στη ζωή μου, ξέρεις τι έκανε? Μου είπε να βρεθούμε σήμερα το βράδυ για να μου εξηγήσει γιατί τα έκανε όλα αυτά. Είχε το θράσος να κάνει αυτό το πράγμα. Αλλά δεν πρόκειται να πάω. Είσαι σίγουρη πως δεν θέλεις να πας να δεις τι έχει να σου πει? Ναι, Σοφία, είμαι απόλυτα σίγουρη. Δεν έχω καμία διάθεση να ακούσω τίποτα. Γιατί θα είναι πάλι ψέματα. Καλά, καλά. Εγώ το είπα έτσι, μήπως νιώσεις καλύτερα αν το ξεκαθαρίσετε το πράγμα. Αλλά πάλι εσύ ξέρεις. Ναι, Σοφία, εγώ ξέρω. Να σου πω, είναι νωρίς ακόμα, δεν πάμε κανένα κινηματογράφο? Παίζει κάτι πολύ ωραία έργα. Δεν έχω κέφι, Σοφία. Τότε, να πάμε μια βόλτα? Θα σου κάνει καλό να πάρεις λίγο αέρα. Δεν έχω διάθεση. Μήπως πρέπει να το ξανασκεφτείς? Όχι, Σοφία, δεν έχω να ξανασκεφτώ τίποτα. Κι όμως, εγώ νομίζω ότι είναι καλύτερο να δώσετε μια εξήγηση και να τα ξεκαθαρίσετε τα πράγματα μια και καλή. Υπάρχουν πράγματα στη ζωή μας που όσο μένουν αξεκαθάριστα και θολά, μας τυχιώνουν. Και εγώ δεν θέλω να αρχίσεις να μαζεύεις σαράκια από τώρα. Μήπως πρέπει να το ξανασκεφτείς, καρδιά μου? Λοιπόν, δεν θα μου πεις τι γίνεται με την αδελφή μου? Τώρα πια τίποτα. Αυτό κατάλαβα, το γιατί θέλω να μάθω. Δεν υπάρχει γιατί. Πάντα υπάρχει. Λοιπόν, τι θες να σου πω, ρε Άρη? Για ό,τι έγινε με τη Ζένια φταίω εγώ, σου φτάνει? Όχι. Για πήγαινε λίγο παρακάτω. Δεν υπάρχει παρακάτω. Η Ζένια είναι θαυμάσιο κορίτσι και εγώ είμαι ένας επιπόλαιος και ένας ηλίθιος. Γι' αυτό την άφησα. Γιατί νομίζω ότι είναι το καλύτερο για εκείνη. Δεν της αξίζω, Άρη. Αυτό είναι όλο. Τι χαζομάρες είναι αυτές που μου λες? Δεν είναι χαζομάρες, η αλήθεια είναι. Αυτά θα πω και στην ίδια. Τη ζήτησα σήμερα να βρεθούμε στο καφέ του Πέτρου για να δώσω ένα τέλος σε αυτήν την ιστορία, μια και καλή. Γιατί δεν της αξίζεις? Ναι, αυτό δεν σου λέω το σύνορα. Και από πότε έχεις αυτή την ιδέα για τον εαυτό σου? Από πάντα. Δεν κόβεις το δούλευμα, Άγγελε? Είμαι φίλος σου αρκετό καιρό τώρα για να ξέρω και ποιος είσαι και τι αξίζεις. Δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Ξέρεις, αυτό δεν ισχύει πάντα, Άρη. Εγώ δεν είμαι σαν και σένα. Κατά βάθος είμαι ένα κολόπεδο. Παίζει καμιά κομμένα? Όχι, βέβαια. Πώς σου ήρθε αυτό τώρα? Γιατί συνήθως όποιος αρχίζει τα «δεν είμαι αρκετά καλός για σένα, βρεις κάποιο καλό παιδί να σε αγαπήσει» και διάφορες τέτοιες ιδέες, έχει βάλει κάποια άλλη στο μάτι. Σε μένα μπορείς να μιλήσεις ελεύθερα. Δεν θα σε καρφώσω. Απλά θέλω να ξέρω τι γίνεται. Λοιπόν, υπάρχει κάποια άλλη? Ναι. Επιτέλους, Άγγελε, πού είσαι όλη μέρα? Σε έχω πάρει χίλιες φορές. Γιατί δεν απαντάς στο τηλέφωνο σου? Είμαι στη δουλειά, τι θέλεις? Η δουλειά δεν θα γίνει αύριο το βράδυ. Θα γίνει απόψε στις 9. Γιατί? Αυτό δεν έχει σημασία τώρα. Φρόντισε να φύγουν ο Άρης και η Ζένια από τα γραφεία του περιοδικού και να μην ξαναγυρίσουν για κανένα λόγο. Καταλαβαίνεις? Για κανένα λόγο. Καλά, καλά. Συνεννοηθήκαμε? Θα τα πούμε.
Ποιος ήταν? Τίποτα, ένας φίλος. Με τα κουνιά? Άρη, σου είπα. Και εσύ μου είπες, αλλά εγώ δεν σε πίστεψα. Δεν έχω όμως χρόνο να το συζητήσουμε τώρα. Πρέπει να πάω στη Χριστίνα. Θα ξανάρθεις από εδώ μετά? Απόψε όχι. Αλλά δεν τελειώσαμε την κουβέντα μας. Να το έχεις υπόψη σου αυτό. Ποιος είναι? Ο Άγγελος. Δεν θα το σηκώσεις? Όχι. Είσαι σίγουρη πως δεν θέλεις να πας απόψε? Για ξανασκέψου το. Δεν έχω να σκεφτώ τίποτα, Σοφία. Εγώ το λέω γιατί νομίζω πως είναι καλύτερα. Είναι μια ευκαιρία να το ξεκαθαρίσετε μια για πάντα. Δεν έχω να ξεκαθαρίσω τίποτα απολύτως. Για μένα είναι τελείως ξεκάθαρα. Δεν θέλω να έχω καμία σχέση με αυτόν τον άνθρωπο. Καμία! Όπως νομίζεις. Εγώ θα σε αφήσω για λίγο μόνη σου να ηρεμήσεις. Αν θέλεις να μιλήσεις, μέσα θέλω. Εντάξει. Είσαι ρε Ζένια, τι δεν το σηκώνεις? Γεια σου και σένα. Πού σε πετυχαίνω? Στο γραφείο. Ακόμα? Αύριο θα έρθω για λίγο να μαζέψω τα πράγματά μου και ήθελα να τελειώνω με τις εκκρεμότητες. Και εργασιομανής και τελειομανής. Σαν εσένα. Α, όχι. Εγώ είμαι στο σπιτάκι μου. Φιλάω δυνάμεις για το Παρίσι. Έχω σκοπό να το γυρίσω όλο με τα πόδια. Κι εγώ το ίδιο. Δεν βλέπω τη στιγμή να βρεθώ μαζί σου εκεί. Μάλλον δεν έπρεπε να το πω αυτό, ε? Κανένα πρόβλημα. Χαίρομαι που το είπες. Μην μου δίνεις θάρρος. Έχω μαζέψει κι άλλα πολλά να σου πω. Ίσως μας δοθεί ευκαιρία στο Παρίσι. Αλήθεια το λες? Ναι. Θα τα πούμε αύριο, ε? Καληνύχτα. Καληνύχτα. Thank you.
Άλικη. Πόση ώρα στέκεσαι εκεί? Όχι πολύ. Έφευγα, είδα φως και αναρωτήθηκα αν είσαι ακόμα εδώ. Εσύ τι κάνεις τέτοια ώρα εδώ? Είχα λίγη δουλειά. Θα περάσω και αύριο για λίγο για να μαζέψω τα πράγματά μου. Για το ταξίδι του Σαββάτου. Ακριβώς. Πέρασα σήμερα από τη Θάλια. Μην ανησυχείς. Δεν ταράχτηκε που με είδε. Αντίθετα, χάρηκε πολύ. Εγώ ταράχτηκα. Γιατί? Γιατί είχες δίκιο. Δεν θυμάται τίποτα από τα τελευταία γεγονότα. Είναι θλιβερό. Ναι. Είναι. Τώρα καταλαβαίνω γιατί έχεις την ανάγκη να είσαι τόσο κοντά της. Μέσα στην αγνιά της είναι τόσο ανυπεράσπιστη. Σαν μικρό παιδί. Με χρειάζεται, Αλίκη. Κι άλλοι σε χρειάζονται. Η Θάλια με χρειάζεται περισσότερο από όλους τώρα. Αύριο μπορεί να μην βρεθούμε. Ό,τι με χρειαστείς για δουλειά, πάρε με στο κινητό. Θα το έχω συνέχεια ανοιχτό. Καλό βράδυ. Αλίκη. Καλό ταξίδι. Ευχαριστώ. Κάθισε να με ένα κάρβουνο απόψε ή είναι η ιδέα μου? Δεν είναι. Θες να μου πεις τι τρέχει? Είχα ραντεβού με τη Ζένια, αλλά μάλλον με έστησε. Και δεν σηκώνει και το κινητό της. Παράξενο. Η Ζένια δεν είναι από τις κοπέλες που στείλουν. Για όλα υπάρχει πρώτη φορά, έτσι δεν λένε? Δεν μου λες, ρε Πέτρο, αφού δεν έχεις κόσμο, γιατί δεν το κλείνεις? Κανένας δεν θα κλείσει αν δεν πιω το ποτό μου. Βάλε ένα διπλό από το δικό μου. Εγώ λέω να πάμε κάπου όλοι μαζί να τα πιούμε. Κάπου που να έχει περισσότερο κόσμο. Τι λες, Πέτρο? Δεν έχω διάθεση για κόσμο. Προτιμώ κάπως ήσυχα. Καλά, εσύ δεν περίμενες τη Ζένια? Δεν νομίζω ότι θα έρθει πια. Ξέρω ένα πολύ καλό μπαράκι με δυνατή μουσική. Θα περάσουμε καλά. Απόψε δεν είμαι για τέτοια. Πάρ τους φίλους και πήγαινε να διασκεδάσεις. Εμείς θα τα πιούμε οι δυο μας εδώ. Βάλε και ένα για σένα, κερνάω. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ λέω να πιείς ένα εδώ μαζί μας και μετά φεύγουμε όλοι μαζί. Μπα, θα φύγω. Άστο, άστο, εντάξει, κερασμένο είναι. Θα τα πούμε αύριο. Εντάξει. Κάπως περίεργα ήταν αυτός απόψε. Λες και καθόταν σε ένα μήνα κάρβουνα. Μήπως το λόγο τον λένε Ζένια? Γεια. Καταφωνεί. Καλώς την έκανες, άργησε. Ο Άγγελος σε περίμενε μέχρι τώρα, αλλά νόμιζε ότι δεν θα έρθεις πια και έφυγε. Αν τρέξεις λίγο, μπορεί να τον προλάβεις. Δεν νομίζω ότι έχω διάθεση να τρέξω πίσω από κανέναν. Θα κάτσω να πιω ένα ποτό εδώ με την Αλίκη. Βάλε μου ένα από το ίδιο. Όπως θέλεις. Άντε, στην υγειά μας.
παρακαλώ. Καλησπέρα. Είμαι ο Άγγελος. Μήπως είναι η Ζάνια εκεί? Όχι, δεν είναι. Μήπως ξέρετε που είναι? Τι παίρνω στο κινητό και δεν απαντάει. Βγήκε πριν από λίγο. Νομίζω ότι ήρθε να σε συναντήσει. Δεν είχατε κάποιο ραντεβού? Ναι, είχαμε. Και δεν συναντηθήκατε? Ζένια! Άγγελε? Άγγελε, μ' ακούς? Άνοιξε τα μάτια σου, μωρό μου. Σε παρακαλώ. Μεταλλείς μου. Μίλησε μου. Ζένια, μίλησε μου. Ζένια. Είναι. Άνοιξε τα μάτια της. Να καλέσουμε ασθενοφόρο. Πρέπει να τη δει γιατρός. Θα την πάω εγώ. Να καλέσουμε πυροσβεστική πριν απλώς η φωτιά προς τα πάνω. Μήπως έχεις κανένα κινητό. Έλα. Ο Αρικός είναι πάνω. Μην πας. Είναι επικίνδυνο. Που μιλάς, ρε Άγγελε? Γιατί δεν με παίρνεις να μου πεις ότι όλα είναι εντάξει με τα παιδιά? Όχι, δεν φάνηκε ακόμα στην Όνα. Δεν έχει δώσει κανένα σημείο ζωής από χτες. Σας παρακαλώ, δώστε σήμερα για εξαφάνιση. Η μητέρα μου δεν είναι καλά. Χρειάζεται τα φάρμακά της. Κατάλαβα. Ναι, θα περιμένω νέα σας. Καλύτερα από τα μάθεις τώρα. Γιατί τώρα καταλαβαίνεις πως δεν μπορείς να παντρευτείς τον Άρη, γιατί υπάρχει κάποιος σοβαρός λόγος, έτσι δεν είναι?
Ακόμα κι αν εσύ είσαι καλά, τα παιδιά σου μπορεί να έχουν κάποιο πρόβλημα. Γιατί αν... Χριστίνα, αν αγαπάς κάποιον πραγματικά, δεν τον βάζεις σε τέτοιο κίνδυνο. Έτσι δεν είναι. Προσπάθησε να ηρεμήσεις και σκέψου αυτά που σου είπα. Αυτή η λύση που σου πρότεινα νομίζω πως είναι η καλύτερη για όλους μας, Χριστίνα. Μια μέρα θα το καταλάβεις και θα με ευγνωμονείς. Φύγε! Φύγε από το σπίτι μου τώρα! Είσαι καλά? Ναι, μια χαρά. Απλά δεν περίμενα να έρθεις τέτοια ώρα. Σου είχα πει ότι θα περάσω το μεσημέρι που μιλήσαμε στο τηλέφωνο. Το ξέχασες? Έχεις δίκιο. Είχα διάφορα πράγματα να κάνω και το ξέχασα τελείως. Πειράζει που ήρθα? Έλεγα να πάμε μια βόλτα. Αν είσαι κουρασμένη, καθόμαστε και εδώ, δεν έχω πρόβλημα. Το μόνο που θέλω είναι να περάσω μερικές ώρες μαζί σου. Απλά έλεγα να βγούμε. Μήπως εδώ ενοχλούμε τη μητέρα σου? Η μητέρα μου δεν είναι εδώ. Πού είναι? Έφυγε. Έφυγε? Πού πήγε? Στην εξοχή, για το άσθημα της. Έτσι ξαφνικά? Δεν είναι ξαφνικά. Στο είχα πει ότι θα πήγαινε. Ναι, ναι, θυμάμαι. Και πώς και δεν πήγες και εσύ μαζί της και την άφησες να πάει μόνη της? Έμεινες εδώ για να αρχίσεις να ετοιμάσεις τα διάφορα για το γάμο μας, ε? Λοιπόν, είδα μια πανέμορφη εκκλησία προχθές. Είναι κοντά στο σπίτι μου. Μην νομίζεις, δεν είναι πολύ μεγάλη. Αλλά δεν θα καλέσουμε και πολύ κόσμο, ε? Λέω να είμαστε μόνο εμείς και οι δικοί μας άνθρωποι. Συμφωνείς? Άρη... Κατάλαβα, θες ανοιχτό γάμο. Θα βρούμε μια μεγαλύτερη, εντάξει. Αν θέλεις, πάμε αύριο κιόλας να βγούμε μερικές. Σταμάτα, μ' χαρείς. Τι έπαθες? Γιατί αντιδράσε έτσι, Χριστίνα? Είπα κάτι που δεν έπρεπε? Τι συμβαίνει, αγάπη μου? Μίλησέ μου. Έγινε κάτι? Ναι. Κάτι έγινε. Πες μου. Δεν μπορώ να σε παντρευτώ. Είσαι καλά. Δόξα τω Θεώ. Πες μου τι έγινε. Έγινε έκρηξη. Μάλλον πιάσανε φωτιά τα πιεστήρια. Τι πράγμα? Πάμε να φύγουμε. Είναι επικίνδυνα εδώ πάνω. Είστε εντάξει, κύριε Βασάμι? Η Ζένια πού είναι? Πήγα με τον Άγγελο στο γιατρό. Στο γιατρό, τι έγινε, τι έπαθε? Ήμασταν στο καφέ όταν έγινε έκρηξη. Η Ζένια χτύπησε λίγο στο κεφάλι. Όμως μην ανησυχείτε, είναι εντάξει, δεν είναι τίποτα σοβαρό. Πρέπει να κατέβω στα πιεστήρια να δω τι γίνεται. Μην πάτε, κύριε Βασάμι, είναι επικίνδυνο. Έχω ειδοποιήσει την πυροσβεστική από στις γνήσεις. Θα είμαι εδώ. Παράταμε. Μην πα. Είναι επικίνδυνο. Η φωτιά έχει απλωθεί παντού. Χάνει περιουσία, Μαλίκη. Η κόπη μιας ολόκληρης ζωής. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Θα προσπαθήσω. Δεν μπορείς, σου λέω. Το μόνο που θα γίνει να πάθεις κακό. Μα κάθομαι στα βρωμένα χέρια να βλέπω να καταστρέφω τώρα, χωρίς να κάνω τίποτα, Λίκη. Θα έρθω μαζί σου. Αν να πάθεις κάτι, στο πάθω μαζί. Δεν θα πάει κανείς. Ήρθε πυροσβεστική. Θα αναλάβουν αυτή τώρα. Είπα ότι δεν μπορώ να σε παντρευτώ. Δεν μπορείς να με παντρευτείς? Τι είναι αυτά που λες, τι αστείο είναι αυτό? Δεν είναι καθόλου αστείο, Άρη.
Μιλάω πολύ σοβαρά. Τι έγινε, Χριστίνα? Τι συνέβη από χθες μέχρι σήμερα και μου λες αυτές τις τρέλες? Τίποτα. Απλά σκέφτηκα κάποια πράγματα και είδα ότι δεν είμαι έτοιμη να κάνω ένα τέτοιο βήμα. Δεν είσαι έτοιμη? Ναι. Απ' την αρχή είχα αμφιβολίες, το θυμάσαι. Πίστευα ότι έπρεπε να περιμένουμε λίγο, να γνωριστούμε λίγο καλύτερα. Εσύ επέμενες ότι δεν χρειαζόταν. Γιατί σ' αγαπάω. Και ξέρω όσα χρειάζομαι για σένα, για να είμαι έτοιμος να περάσω τη ζωή μου μαζί σου. Κι όμως δεν τα ξέρεις, ο Λάρη. Τι εννοείς? Ποιο είναι αυτό που δεν ξέρω, Χριστίνα? Μίλα μου, τι δεν ξέρω για σένα? Ότι δεν είμαι έτοιμη να δεσμευτώ. Όσο και να σ' αγαπάω, δεν ξέρω αν θέλω να περάσω όλη μου τη ζωή μαζί σου. Γνωριζόμαστε πολύ λίγο. Και είτε το δέχεσαι είτε όχι, δεν μπορώ να παντρευτώ έναν άνθρωπο που δεν έχω ζήσει καθόλου μαζί του. Δεν ξέρω πώς είναι όταν ξυπνάει το πρωί. Όταν ευριάζει. Δεν ξέρω τις συνήθειές του. Αυτό είναι όλο. Για σένα μπορεί να είναι λίγο. Αλλά για μένα είναι πολύ σοβαρό. Ηρέμησε, ηρέμησε, σε παρακαλώ, και θα βρούμε τη λύση. Δεν έχουμε να βρούμε τίποτα. Αυτός ο γάμος δεν θα γίνει. Αυτό ήθελα να πω κι εγώ. Αφού θες να με γνωρίσεις καλύτερα και να μάθεις τις συνήθειές μου, δεν θα παντρευτούμε ακόμα, αλλά θα ζήσουμε μαζί. Θα ζήσουμε μαζί? Ναι. Θα βρούμε ένα σπίτι και θα μείνουμε μαζί. Και όταν νιώσεις έτοιμη, σε 6 μήνες, 1-2 χρόνια, παντρευόμαστε. Για μένα δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία ο γάμος, όσο το να είμαστε μαζί, αγάπη μου. Να έχουμε το σπίτι μας και τη ζωή μας. Οπότε λύθηκε αυτό, ε? Δεν καταλαβαίνεις, Άρη. Δεν σου ζήτησα να αναβάλουμε το γάμο. Αλλά... Τι συμβαίνει, Χριστίνα? Μίλα ξεκάθαρα, επιτέλους. Τι προσπαθείς να μου πεις τόση ώρα? Θέλω να χωρίσουμε. Δέχομαι συγχαρητήρια. Η δουλειά έγινε. Όλα πήγαν όπως τα είχαμε σχεδιάσει. Αυτή τη στιγμή καίγονται τα πιεστήρια του περιοδικού Ρουζ. Μέχρι να σβήσουν τη φωτιά, η ζημιά θα είναι τεράστια και το οικονομικό πλήγμα για τον Ερίκο Βαρσάμι πολύ μα πολύ σοβαρό. Νομίζω ότι μπορούμε να το γιορτάσουμε. Δεν συμφωνείς? Γιόρτασε εσύ. Τι φως είναι αυτό? Δεν κατάλαβες, σου είπα. Οι κόποι και ο υδρότας του πρώην συζύγου σου θα γίνουν στάχτη. Αυτό το κατάλαβα. Αλλά δεν έχω καμία διάθεση να γιορτάσω τίποτα αν δεν βεβαιωθώ ότι είναι τα παιδιά μου καλά. Δεν επικοινώνησες ακόμη με τον Άγγελο? Όχι, που να πάρει ευχή. Τον παίρνω συνέχεια στο κινητό. Μια μιλάει, μια δεν απαντάει. Δεν έχω καταλάβει τι γίνεται. Του είπα, μόλις απομακρυνθούν ο Άρης και η Ζένια από το γραφείο, να με πάρει στο τηλέφωνο να μου το πει. Αυτό ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Ανησυχώ, Έντι. Ανησυχώ πάρα πολύ. Μήπως έχει συμβεί κάτι κακό. Μην ανησυχείς. Είμαι σίγουρος ότι ο Άγγελος φρόντισε τα παιδιά σου να είναι μακριά από την εταιρεία. Μπορεί να είναι ψήθυμος, αλλά δεν είναι ηλίθιος. Ναι, αλλά γιατί δεν με παίρνει ένα τηλέφωνο? Δεν ξέρει ότι θα γίνω τρελή από την ανησυχία μου. Οι τύποι που κάνανε τη δουλειά, τι σου είπανε? Μήπως τραυματίστηκε κανείς? Δεν μπορώ να ξέρω. Γιατί? Γιατί τοποθέτησαν το μηχανισμό στην εταιρεία που προκάλεσε την έκρηξη και μετά έφυγαν. Όπως καταλαβαίνεις, δεν ήταν δυνατόν να μείνουν για να δουν αν υπήρξαν τραυματίες. Όμως εγώ πιστεύω ότι δεν τραυματίστηκε κανείς. Η έκρηξη έγινε στα πιεστήρια. Ακόμα και αν υπήρχαν κάποιοι στο κτίριο, σίγουρα θα πρόλαβαν να βγουν έξω μέχρι να απλωθεί η φωτιά. Αυτό είναι δική σου άποψη, Έντι. Εγώ δεν πρόκειται να ησυχάσω αν δεν μάθω ότι τα παιδιά μου είναι καλά. Το καταλαβαίνεις αυτό, ναι ή όχι? Το καταλαβαίνω, αλλά μέχρι να έρθει ο Άγγελος δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Γι' αυτό σταμάτα να το σκέφτεσαι, γιατί θα τρελαθείς. Έλα να πιούμε ένα ποτήρι σαμπάνια να χαλαρώσεις. Αν ήταν κάτι κακό, θα το είχαμε μάθει σίγουρα.
Βρε Ζένια, μου άλυσες. Ελπίζω να είναι για καλό και να τα βρήκατε με τον Άγγελο. Είναι και καλά η Ζένια. Η άλλη που είναι? Εντάξει, ο Άρης μπορεί να βγει και με τη Χριστίνα και ο Ερίκος να έχει δουλειά. Αλλά δεν μπορούσε να μου κάνουν ένα τηλεφώνημα να μην ανησυχώ κι εγώ? Τόσο δύσκολο τους είναι επιτέλους. Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας ενημερώσουμε ότι πριν από μία ώρα περίπου σημειώθηκε έκρηξη στα υπόγεια του κτηρίου όπου στεγάζεται το περιοδικό Ρουζ του γνωστού εκδότη Ερίκου Βασάμι. Σύμφωνα με κάποιες πρώτες πληροφορίες που έχουμε, την έκρηξη προκάλεσε πιθανότατα βραχυκύκλωμα στα πιεστήρια του περιοδικού που τυλίχτηκαν αμέσως στις φλόγες. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται εκεί η πυροσβεστική που κάνει προσπάθειες να σβήσει τη φωτιά. Επιτόπου μεταβαίνει και ο δημοσιογράφος του σταθμού μας, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ζένια μου, παιδί μου. Σοφία μου. Μόλις τώρα το άκουσα στις ειδήσεις. Τι έγινε, πώς έγινε, παιδί μου? Δεν ξέρω, ήταν φοβερό. Ήμουνα στο καφέ του Πέτρου και ξαφνικά έγινε η έκρηξη. Χτύπησες? Χτύπησες πολύ? Όχι, όχι, Σοφάκη, απλώς λίγο το κεφάλι μου ζαλιζόμουν και μου πήγε ο Άγγελος στο γιατρό. Είπε ότι δεν είναι τίποτα σοβαρό. Ήθελε να γυρίσει το περιοδικό, αλλά την έφερα με το ζόρι εδώ. Ο Άρης, ο Ερίκος πού είναι? Ο μπαμπάς είναι στο γραφείο μας, πήρε τηλέφωνο, είναι καλά. Κάθεται εκεί μέχρι να σβήσουν τη φωτιά. Και ο Άρης μου είχε πει ότι θα πάει στη Χριστίνα, οπότε θα είναι εκεί, μην ανησυχείτε. Έλα, έλα, πάμε πάνω να ξαπλώσεις. Σοφία, δεν θέλω να ξαπλώσω. Θέλω να ακούσω τι έγινε, αν κατάφεραν να τη σβήσουν. Θα τον πάρω εγώ στο τηλέφωνο τον πατέρα σου και θα μάθω. Έλα, πάμε πάνω να ξαπλώσεις, αγάπη μου. Έχει δίκιο, Σοφία, Ζένια. Πρέπει να ξεκουραστείς. Η πυροσβεστική είναι εκεί και θα κάνει ό,τι μπορεί. Δεν βοηθάει σε τίποτα το να μείνεις ξύπνια. Εμείς θα τα πούμε αύριο. Θα σε πάρω τηλέφωνο να μάθω τι κάνεις. Εντάξει. Ευχαριστώ. Ναι. Έλα ρε Άγγελε, επιτέλους. Σε πήρα χίλιες φορές. Πού είσαι? Γιατί δεν απαντάς στο τηλέφωνο? Κόντεψα να τρελαθώ από την ανησυχία μου. Είναι καλά τα παιδιά? Άγγελε, μ' ακούς? Σ' ακούω. Τότε γιατί δεν απαντάς? Πες μου, ο Άρης και η Ζένια είναι καλά? Καλά είναι. Η Ζένια χτύπησε λίγο, αλλά δεν είναι τίποτα σοβαρό. Χτύπησε? Πώς? Γιατί? Αφού σου είπα να... Ξέρω τι μου έχεις πει. Θα τα πούμε μετά. Ξάπλωσε? Ναι. Τότε να πηγαίνω κι εγώ. Θα είστε εσείς μαζί της. Εσύ τι λες? Άγγελε! Τι έγινε? Πώς έπιασε φωτιά το υπόγειο? Δεν έχω ιδέα. Μάλλον το βραχυκύκλωμα προκάλεσε την έκρηξη. Με ποιον μιλούσες στο τηλέφωνο? Με ένα φίλο μου. Έμαθε από την τηλεόραση τι έγινε και με πήρε γιατί ανησυχούσε. Τη φωτιά θα τη σβήσουν, όλα θα πάνε καλά. Πείτε στη Ζένια ότι θα τα πούμε αύριο. Όλα πήγαν όπως θα θέλαμε και τα παιδιά σου είναι καλά, μπορούμε επιτέλους να πιούμε στην επιτυχία μας. Δεν θέλω να πιω. Η Ζένια χτύπησε, το καταλαβαίνεις? Ναι, αλλά ο Άγγελος είπε ότι δεν είναι κάτι σοβαρό. Τώρα ησύχασα. Τι στην ευχή έγινε, πώς χτύπησε? Σε λίγο θα έρθει και θα μας το πει. Για να χτύπησε, σημαίνει ότι δεν είχε απομακρυνθεί από τα γραφεία. Σημαίνει ότι δεν το έκανε. Αφού του το είπα και τον ειδοποίησα εν γέρος. Και σαν να μην φτάνουν όλα αυτά, μου κλείνει και το τηλέφωνο στα μούτρα. Δεν γίνεται. Δεν μπορώ να μείνω εδώ μέσα με σταυρωμένα τα χέρια. Δεν μπορώ. Πας? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πάω στο περιοδικό να δω τι γίνεται. Έχεις τρελαθεί τελείως? Αυτή τη στιγμή θα είναι όλοι εκεί. Ο Ερίκος, πυροσβεστική, οι δημοσιογράφοι. Θα πας κατευθείαν στο στόμα του λύκου. Δεν με νοιάζει. Θέλω να μάθω αν είναι καλά το παιδί μου. Το καταλαβαίνεις? Τότε πάρε ξανά τον Άγγελο στο κινητό. Αλλά από εδώ μέσα αποκλείεται να φύγεις. Και ποιος θα μου το απογορεύσει? Εσύ? Ναι, εγώ.
Δεν θα σου επιτρέψω να τα καταστρέψεις όλα για μια ηλίθια ανησυχία της στιγμής. Αφήσέ με! Μόνο αν μου υποσχεθείς πως δεν θα φύγεις από εδώ μέσα. Τι έγινε? Πώς είναι η Ζένια? Δεν μου λες? Έχεις τρελαθεί τελείως. Δεν έχω να ξεκαθαρίσω τίποτα απολύτως. Για μένα είναι τελείως ξεκάθαρα. Δεν θέλω να έχω καμία σχέση με αυτόν τον άνθρωπο. Καμία! Όπως νομίζεις. Εγώ θα σε αφήσω για λίγο μόνη σου να ηρεμήσεις. Αν θέλεις να μιλήσεις, μέσα θέλω. Εντάξει? Ζένια, τι δεν σου κάνεις? Πού σε πετυχαίνω? Στο γραφείο. Ακόμα? Αύριο θα έρθω για λίγο να μαζέψω τα πράγματά μου και ήθελα να τελειώνω με τις εκκρεμότητες. Και εργασιομανής και τελειομανής. Σαν εσένα. Α, όχι. Εγώ είμαι στο σπιτάκι μου. Φυλάω δυνάμεις για το Παρίσι. Έχω σκοπό να το γυρίσω όλο με τα πόδια. Κι εγώ το ίδιο. Δεν βλέπω τη στιγμή να βρεθώ μαζί σου εκεί. Μάλλον δεν έπρεπε να το πω αυτό, ε? Κανένα πρόβλημα. Όχι. Είσαι σίγουρη πως δεν θέλεις να πας απόψε? Για ξανασκέψου το. Δεν έχω να σκεφτώ τίποτα, Σοφία. Εγώ το λέω γιατί νομίζω πως είναι καλύτερα. Είναι μια ευκαιρία να το ξεκαθαρίσετε μια για πάντα. Δεν έχω να ξεκαθαρίσω τίποτα απολύτως. Για μένα είναι τελείως ξεκάθαρα. Δεν θέλω να έχω καμία σχέση με αυτόν τον άνθρωπο. Καμία! Όπως νομίζεις. Εγώ θα σε αφήσω για λίγο μόνη σου να ηρεμήσεις. Αν θέλεις να μιλήσεις, μέσα θέλω. Εντάξει? Ζένια, τι δεν σου κάνεις?
Τις χαρούνες, Παναθεμάς. Τις χαρούνες. Πού σε πετυχαίνω? Στο γραφείο. Ακόμα? Αύριο θα έρθω για λίγο να μαζέψω τα πράγματά μου και ήθελα να τελειώνω με τις εκκρεμότητες. Και εργασιομανής και τελειομανής. Σαν εσένα. Α, όχι. Εγώ είμαι στο σπιτάκι μου. Φυλάω δυνάμεις για το Παρίσι. Έχω σκοπό να το γυρίσω όλο με τα πόδια. Κι εγώ το ίδιο. Εγώ ταράχτηκα. Γιατί? Γιατί είχες δίκιο. Δεν θυμάται τίποτα από τα τελευταία γεγονότα. Είναι θλιβερό. Ναι. Είναι. Τώρα καταλαβαίνω γιατί έχεις την ανάγκη να είσαι τόσο κοντά της. Μέσα στην αγνιά της είναι τόσο ανυπεράσπιστη. Σαν μικρό παιδί. Με χρειάζεται, Αλίκη. Κι άλλοι σε χρειάζονται. Η Θάλια με χρειάζεται περισσότερο από όλους τώρα. Αύριο μπορεί να μην βρεθούμε. Ό,τι με χρειαστείς για δουλειά, πάρε με στο κινητό. Θα το έχω συνέχεια ανοιχτό. Καλό βράδυ. Αλίκη. Καλό ταξίδι. Ευχαριστώ. Κάθισε να με ένα κάρβουνο απόψε ή είναι η ιδέα μου? Δεν είναι. Θες να μου πεις τι τρέχει? Είχα ραντεβού με τη Ζένια, αλλά μάλλον με έστησε. Και δεν σηκώνει και το κινητό της. Παράξενο. Η Ζένια δεν είναι από τις κοπέλες που στείλουν. Για όλα υπάρχει πρώτη φορά, έτσι δεν λένε? Δεν μου λες, ρε Πέτρο, αφού δεν έχεις κόσμο, γιατί δεν το κλείνεις? Κανένας δεν θα κλείσει αν δεν πιω το ποτό μου. Βάλει ένα διπλό από το δικό μου. Εγώ λέω να πάμε κάπου όλοι μαζί να τα πιούμε. Κάπου που να έχει περισσότερο κόσμο. Τι λες, Πέτρο? Δεν έχω διάθεση για κόσμο. Προτιμώ κάπως ήσυχα. Καλά, εσύ δεν περίμενες τη Ζένια? Δεν νομίζω ότι θα έρθει πια. Ξέρω ένα πολύ καλό μπαράκι με δυνατή μουσική. Θα περάσουμε καλά. Απόψε δεν είμαι για τέτοια. Πάρ τους φίλους και πήγαινε να διασκεδάσεις. Εμείς θα τα πιούμε δυο μας εδώ. Βάλε και ένα για σένα, κερνάω. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ λέω να πιείς ένα εδώ μαζί μας και μετά φεύγουμε όλοι μαζί. Μπα, θα φύγω. Άστο, άστο, εντάξει, κερασμένο είναι. Θα τα πούμε αύριο. Θα ήθελα να ξέρεις πως τότε προσπάθησα πολύ να πείσω τον Ερίκο να μη σε διώξει. Παρόλο που δεν συμφωνούσα με αυτό που έκανες, πίστευα ότι τα παιδιά δεν έπρεπε να στερηθούν τη μάνα τους που τα λάτρευε. Δεν τα κατάφερα όμως. Και από τότε σέρνω μέσα μου ένα βάρος. Ότι ίσως δεν προσπάθησα αρκετά γιατί τον φοβήθηκα. Και σου ζητάω συγγνώμη γι' αυτό. Εγώ ζητάω συγγνώμη, Σοφία. Εσύ έκανες ό,τι μπορούσες και ακόμα περισσότερα. Μεγάλωσες τα παιδιά μου σαν αληθινή μάνα τους. Αν δεν ήσουν εσύ κοντά τους,
ξέρω τι άνθρωποι θα ήταν τώρα. Και σε ευχαριστώ γι' αυτό. Μέσα από τα βάθη της ψυχής μου. Εδώ. Με ειδοποίησαν οι άνθρωποι που θα κάνουν τη δουλειά. Έγινε μια ξαφνική αλλαγή. Αλλαγή? Τι αλλαγή? Η δουλειά αντί για αύριο το βράδυ θα γίνει απόψε. Τι έπαθες και μπήκες ασύμφωνος? Στο νοσοκομείο μου να πήγαν το τιθάλια. Εδώ ο κόσμος χάνεται και... Δεν κατάλαβα. Τι έπαθες και άρχισες παροιμίες? Έπαθα ότι το συμβόλαιο με την ανανέωση της ασφάλειας για τις εγκαταστάσεις έπρεπε να είναι χθες το βράδυ εδώ και δεν έχει έρθει ακόμα. Υποτίθεται ότι θα έχεις μιλήσει μαζί τους εδώ και μέρες. Εγώ μίλησα, αλλά μίλησε και κάποιος άλλος. Άλλος? Ποιος άλλος? Δεν καταλαβαίνω. Κάποιος τηλεφώνησε από εδώ και τους είπε να μην ανανεώσουν το συμβόλαιο γιατί πρέπει να κοιτάξεις προσφορές από άλλες εταιρείες. Πήρε κάποιος τηλέφωνο και είπε να μην ανανεωθεί το συμβόλαιο για την ασφάλεια. Γιατί εγώ θέλω να εξετάσω και προσφορές άλλων εταιριών. Ακριβώς. Ποιος το έκανε αυτό? Δεν έχω ιδέα. Τι δεν έχεις ιδέα, Φίλιππε? Εσύ ασχολείσαι με τα ασφαλιστικά. Το ξέρω, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω ποιος ήξερε από εδώ μέσα ότι δεν έχουμε ανανεώσει τα συμβόλαια. Αυτή στο λογιστήριο? Μόλις το έμαθα, τους το είπα. Δεν νομίζω να είναι κανένας από αυτούς, τους ξέρω καλά. Εγώ ο ίδιος τους προσέλαβα έναν-έναν. Δουλεύουμε χρόνια μαζί. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Είμαι ο Άγγελος. Μήπως είναι η Ζανιακή? Όχι, δεν είναι. Μήπως ξέρετε που είναι? Τι παίρνω στο κινητό και δεν απαντάει. Βγήκε πριν από λίγο. Νομίζω ότι έρχεται να σε συναντήσει. Δεν είχατε κάποιο ραντεβού? Ναι, είχαμε. Και δεν συναντηθήκατε? Ζένια! Άγγελε. Άγγελε, μ' ακούς? Άνοιξε τα μάτια σου, μωρό μου. Σε παρακαλώ. Μεταλλίζω.
Μίλησε μου. Ζένια, μίλησε μου. Ζένια. Άνοιξε τα μάτια σου, μωρό μου. Σε παρακαλώ. Μεταλλείς μου. Μίλησε μου. Ζένια, μίλησε μου. Ζένια. Να καλέσουμε ασθενοφόρο, πρέπει να τη δει γιατρός. Θα την πάω εγώ. Να καλέσουμε πυροσβεστική, πριν απλώς η φωτιά προς τα πάνω. Μήπως έχεις κανένα κινητό. Έλα. Ο Αρικός είναι πάνω. Μην πας. Είναι επικίνδυνο. Που μιλάς ρε Άγγελε. Γιατί δεν με παίρνεις να μου πεις ότι όλα είναι εντάξει με τα παιδιά. Για το ποτό μου. Βάλε ένα διπλό από το δικό μου. Εγώ λέω να πάμε κάπου όλοι μαζί να τα πιούμε. Κάπου που να έχει περισσότερο κόσμο. Τι λες, Πέτρο? Δεν έχω διάθεση για κόσμο. Προτιμώ κάπως ήσυχα. Καλά, εσύ δεν περίμενες τη Ζένια. Δεν νομίζω ότι θα έρθει πια. Ξέρω ένα πολύ καλό μπαράκι με δυνατή μουσική. Θα περάσουμε καλά. Απόψε δεν είμαι για τέτοια. Πάρ' τους φίλους και πήγαινε να διασκεδάσεις. Εμείς θα τα πιούμε δυο μας εδώ. Βάλε και ένα για σένα, κερνάω. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ λέω να πιείς ένα εδώ μαζί μας και μετά φεύγουμε όλοι μαζί. Μπα, θα φύγω. Άστο, άστο, εντάξει, κερασμένο είναι. Θα τα πούμε αύριο. Εντάξει. Κάπως περίεργα ήταν αυτός απόψε. Λες και καθόταν σε αναμένα κάρβουνα. Μήπως το λόγο τον λένε Ζένια. Γεια. Καταφωνή. Καλώς την έκανες, άργησε. Ο Άγγελος σε περίμενε μέχρι τώρα, αλλά νόμιζε ότι δεν θα έρθεις πια και έφυγε. Αν τρέξεις λίγο μπορεί να τον προλάβεις. Δεν νομίζω ότι έχω διάθεση να τρέξω πίσω από κανέναν. Θα κάτσω να πιω ένα ποτό εδώ με την Αλίκη. Βάλε μου ένα από το ίδιο. Όπως θέλεις. Άντε, στην υγειά μας.
Παρακαλώ. Καλησπέρα. Είμαι ο Άγγελος. Μήπως είναι η Ζανιακή? Όχι, δεν είναι. Μήπως ξέρετε που είναι? Τι παίρνω στο κινητό και δεν απαντάει. Βγήκε πριν από λίγο. Νομίζω ότι έρχεται να σε συναντήσει. Δεν είχατε κάποιο ραντεβού? Ναι, είχαμε. Και δεν συναντηθήκατε? Ζένια! Άγγελε. Άγγελε, μ' ακούς? Όχι πολύ. Έφευγα, είδα φως και αναρωτήθηκα αν είσαι ακόμα εδώ. Εσύ τι κάνεις τέτοια ώρα εδώ? Είχα λίγη δουλειά. Θα περάσω και αύριο για λίγο για να μαζέψω τα πράγματά μου. Για το ταξίδι του Σαββάτου. Ακριβώς. Πέρασα σήμερα από τη Θάλια. Μην ανησυχείς. Δεν ταράχτηκε που με είδε. Αντίθετα, χάρηκε πολύ. Εγώ ταράχτηκα. Γιατί? Γιατί είχες δίκιο. Δεν θυμάται τίποτα από τα τελευταία γεγονότα. Είναι θλιβερό. Ναι. Είναι. Τώρα καταλαβαίνω γιατί έχεις την ανάγκη να είσαι τόσο κοντά της. Μέσα στην αγνιά της είναι τόσο ανυπεράσπιστη, σαν μικρό παιδί. Με χρειάζεται, Αλίκη. Κι άλλοι σε χρειάζονται. Η Θάλια με χρειάζεται περισσότερο από όλους τώρα. Αύριο μπορεί να μην βρεθούμε. Ό,τι με χρειαστείς για δουλειά, πάρε με στο κινητό. Θα το έχω συνέχεια ανοιχτό. Καλό βράδυ. Αλήχη. Καλό ταξίδι. Ευχαριστώ. Και ψάχνει να σε βρει. Γι' αυτό ακριβώς δεν πρέπει να του πεις ότι με είδες. Πώς μπορώ να του κρύψω κάτι τόσο σοβαρό? Πρέπει να το κάνεις. Αν μάθει ο Έρικος ότι είμαι εδώ, θα με πολεμήσει. Θα προσπαθήσει να κρατήσει μακριά τα παιδιά μου. Και δεν θα τον αφήσω. Το έκανε ήδη μία φορά. Δεν θα του επιτρέψω να το κάνει και δεύτερη. Θα τον πολεμήσω κι εγώ, Σοφία. Και οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές για όλους μας. Και κυρίως για τα παιδιά. Μα θα το μάθει αργά ή γρήγορα. Δεν μπορείς να κρύβεσαι για πάντα. Το ξέρω. Αλλά μέχρι τότε θα έχω φτιάξει τη σχέση μου με τα παιδιά μου και θα αναγκαστεί να το δεχτεί. Δεν θα μπορεί πια να κάνει τίποτα για να τα κρατήσει μακριά μου. Με τη Ζένια μπορεί να τα καταφέρεις, αλλά με τον Άρη θα δυσκολευτείς. Έμαθε ότι είχε σχέσεις με τον Αλεξάκη και δεν θέλει να σε δει στα μάτια του. Λέει πως γι' αυτόν έχεις πεθάνει, Ρένα. Ξέρει αυτά που του είπε ο Ερίκος. Πρέπει όμως να ακούσει και εμένα. Θα παλέψω για να τον κάνω να καταλάβει.
Θα το κάνω ακόμα και αν χρειαστεί να ξοδέψω όλη την υπόλοιπη ζωή μου γι' αυτό. Γι' αυτό σε παρακαλώ, Σοφία. Σε κετέβω. Μην πεις τίποτα σε κανέναν. Ούτε στο Φίλιππο, ούτε σε κανέναν. Δεν στο ζητάω για μένα. Για τα παιδιά. Δώσ' τους μια ευκαιρία να με γνωρίσουν. Και να πάρουν την αγάπη που στερήθηκαν τόσα χρόνια από μένα. Γιατί έχω πολύ, πάρα πολύ αγάπη να τους δώσω, στορκίζω. Θα το κάνω. Αν μου υποσχεθείς πως δεν θα κάνεις καμιά κίνηση για να πειράξεις τον Έρικο. Μου είπες πριν να μην το κάνω για σένα, αλλά για τα παιδιά. Και αυτό που σου ζητάω, δεν στο ζητάω για τον Έρικο, αλλά για εκείνα. Αν του κάνεις κακό, αυτό θα πληγώσει και τον Άρη και τη Ζένια. Γιατί είναι πατέρας τους και τον αγαπάνε. Και δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να μου τα ξαναπληγώσει. Ούτε και σε εσάς που είσαστε οι γονείς τους. Ορκίσου μου λοιπόν πως δεν θα πειράξεις τον Ερίκο και εγώ δεν θα πω σε κανέναν ότι σε είδα. Στορκίζομαι. Τώρα μπορώ να φύγω πιο ήσυχη. Θα ήθελα να ξέρεις πως τότε προσπάθησα πολύ να πείσω τον Έρικο να μη σε διώξει. Παρόλο που δεν συμφωνούσα με αυτό που έκανες, πίστευα ότι τα παιδιά δεν έπρεπε να στερηθούν τη μάνα τους που τα λάτρευε. Σπίτι μου τώρα! Γεια! Είσαι καλά? Ναι, μια χαρά. Απλά δεν περίμενα να έρθεις τέτοια ώρα. Σου είχα πει ότι θα περάσω το μεσημέρι που μιλήσαμε στο τηλέφωνο. Το ξέχασες? Έχεις δίκιο. Είχα διάφορα πράγματα να κάνω και το ξέχασα τελείως. Πειράζει που ήρθα? Έλεγα να πάμε μια βόλτα. Αν είσαι κουρασμένη, καθόμαστε και εδώ, δεν έχω πρόβλημα. Το μόνο που θέλω είναι να περάσω μερικές ώρες μαζί σου. Απλά έλεγα να βγούμε. Μήπως εδώ είναι με τη μητέρα σου? Η μητέρα μου δεν είναι εδώ. Πού είναι? Έφυγε. Έφυγε? Πού πήγε? Στην εξοχή, για το άσθημα της. Έτσι ξαφνικά? Δεν είναι ξαφνικά. Στο είχα πει ότι θα πήγαινε. Ναι, ναι, θυμάμαι. Και πώς και δεν πήγες και εσύ μαζί της και την άφησες να πάει μόνη της? Έμεινες εδώ για να αρχίσεις να ετοιμάσεις τα διάφορα για το γάμο μας, ε? Λοιπόν, είδα μια πανέμορφη εκκλησία προχθές. Είναι κοντά στο σπίτι μου. Μην νομίζεις, δεν είναι πολύ μεγάλη. Αλλά δεν θα καλέσουμε και πολύ κόσμο, ε. Λέω να είμαστε μόνο εμείς και οι δικοί μας άνθρωποι. Συμφωνείς? Άρη... Κατάλαβα, θες ανοιχτό γάμο. Θα βρούμε μια μεγαλύτερη, εντάξει. Αν θέλεις, πάμε αύριο κιόλας να βρούμε μερικές. Σταμάτα, μ' χαρείς. Τι έπαθες? Γιατί αντιδράσαι έτσι, Χριστίνα? Είπα κάτι που δεν έπρεπε? Τι συμβαίνει, αγάπη μου? Μίλησέ μου. Έγινε κάτι? Ναι. Κάτι έγινε. Πες μου. Δεν μπορώ να σε παντρευτώ. Είσαι καλά. Δόξα τω Θεώ. Πες μου τι έγινε. Έγινε έκρηξη. Μάλλον πιάσανε φωτιά τα πιεστήρια. Τι πράγμα? Πάμε να φύγουμε. Είναι επικίνδυνα εδώ. Άρη... Κατάλαβα, θες ανοιχτό γάμο. Θα βρούμε μια μεγαλύτερη, εντάξει. Αν θέλεις, πάμε αύριο κιόλας να βγούμε μερικές. Σταμάτα, μ' χαρείς.
Τι έπαθες? Γιατί αντιδράσαι έτσι, Χριστίνα? Είπα κάτι που δεν έπρεπε? Τι συμβαίνει, αγάπη μου? Μίλησέ μου. Έγινε κάτι? Ναι, κάτι έγινε. Πες μου. Δεν μπορώ να σε παντρευτώ. Ερίκο! Ερίκο! Είσαι καλά? Δόξα τω Θεώ. Πες μου τι έγινε. Έγινε έκρηξη. Μάλλον πιάσανε φωτιά τα πιεστήρια. Τι πράγμα! Πάμε να φύγουμε, είναι επικίνδυνο εδώ. Εντάξει, κύριε Βασέμι. Η Ζένια πού είναι? Πήγαμε τον Άγγελο στο γιατρό. Στο γιατρό, τι έγινε, τι έπαθε? Ήμασταν στο καφέ όταν έγινε έκρηξη. Η Ζένια χτύπησε λίγο στο κεφάλι. Όμως μην ανησυχείτε, είναι εντάξει, δεν είναι τίποτα σοβαρό. Πρέπει να κατέβω στα πιεστήρια να δω τι γίνεται. Μην πάτε, κύριε Βασέμι, είναι επικίνδυνο. Έχω ειδοποιήσει την πυροσβεστική από στιγμή τη. Φράνε εδώ! Παράτα με! Μην πα. Είναι επικίνδυνο, η φωτιά έχει απλωθεί παντού. Χάνει την περιουσία, Μαλίκη. Η κόπη μιας ολόκληρης ζωής. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Θα προσπαθήσω. Δεν μπορείς, σου λέω. Το μόνο που θα γίνει να πάθεις κακό. Μα κάθομαι στα βρωμένα χέρια να βλέπω να καταστρέφουν τώρα, χωρίς να κάνω τίποτα, Λίκη. Θα έρθω μαζί σου. Αν να πάθεις κάτι, στο πάθω μαζί. Δεν θα πάει κανείς. Ήρθε η πυροσβεστική. Θα αναλάβουν αυτή τώρα. Τι είπες? Είπα ότι δεν μπορώ να σε παντρευτώ. Δεν μπορείς να με παντρευτείς? Τι είναι αυτά που λες, τι αστείο είναι αυτό? Δεν είναι καθόλου αστείο, Άρη. Μιλάω πολύ σοβαρά. Τι έγινε, Χριστίνα? Τι συνέβη από χθες μέχρι σήμερα και μου λες αυτές τις τρέλες? Τίποτα. Απλά σκέφτηκα κάποια πράγματα και είδα ότι δεν είμαι έτοιμη να κάνω ένα τέτοιο βήμα. Δεν είσαι έτοιμη? Στο τηλέφωνο του πατέρα σου και θα μάθω. Έλα, πάμε πάνω να ξαπλώσεις, αγάπη μου. Έχει δίκιο, Σοφία Ζένια. Πρέπει να ξεκουραστείς. Η πυροσβεστική είναι εκεί και θα κάνει ό,τι μπορεί. Δεν βοηθάει τίποτα το να μείνεις ξύπνια. Εμείς θα τα πούμε αύριο. Θα σε πάρω τηλέφωνο να μάθω τι κάνεις. Εντάξει. Ευχαριστώ. Ναι. Έλα ρε Άγγελε, επιτέλους. Σε πήρα χίλιες φορές. Πού είσαι? Γιατί δεν απαντάς το τηλέφωνο? Κόντεψα να τρελαθώ από την ανησυχία μου. Είναι καλά τα παιδιά? Άγγελε, μ' ακούς? Σ' ακούω. Τότε γιατί δεν απαντάς? Πες μου, ο Άρης και η Ζένια είναι καλά? Καλά είναι. Η Ζένια χτύπησε λίγο, αλλά δεν είναι τίποτα σοβαρό. Χτύπησε? Πώς? Γιατί? Αφού σου είπα να... Ξέρω τι μου έχεις πει. Θα τα πούμε μετά. Ξάπλωσε? Ναι. Τότε να πηγαίνω κι εγώ. Θα είστε εσείς μαζί της. Εσύ τι λες? Άγγελε! Τι έγινε? Πώς έπιασε φωτιά το υπόγειο? Δεν έχω ιδέα. Μάλλον το βραχυκύκλωμα προκάλεσε την έκρηξη. Με ποιον μιλούσες στο τηλέφωνο? Με ένα φίλο μου. Έμαθε από την τηλεόραση τι έγινε και με πήρε γιατί ανησυχούσε. Τη φωτιά θα τη σβήσουν, όλα θα πάνε καλά. Πείτε στη Ζένια ότι θα τα πούμε αύριο.
όλα πήγαν όπως θα θέλαμε και τα παιδιά σου είναι καλά, μπορούμε επιτέλους να πιούμε στην επιτυχία μας. Δεν θέλω να πιω. Η Ζένια χτύπησε, το καταλαβαίνεις. Ναι, αλλά ο Άγγελος είπε ότι δεν είναι κάτι σοβαρό. Τώρα ησύχασα. Τι στην ευχή έγινε, πώς χτύπησε? Σε λίγο θα έρθει και θα μας το πει. Για να χτύπησε, σημαίνει ότι δεν είχε απομακρυνθεί από τα γραφεία. Σημαίνει ότι δεν το έκανε. Αφού του το είπα και τον ειδοποίησα εν γέρος. Και σε να μην φτάνουν όλα αυτά, μου κλείνει και το τηλέφωνο στα μούτρα. Δεν γίνεται. Δεν μπορώ να μείνω εδώ μέσα με σταυρωμένα τα χέρια. Δεν μπορώ. Πας! Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πάω στο περιοδικό να δω τι γίνεται. Έχεις τρελαθεί τελείως. Αυτή τη στιγμή θα είναι όλοι εκεί. Ο Ερίκος, πυροσβεστικοί, οι δημοσιογράφοι. Θα πας κατευθείαν στο στόμα του Λύκου. Δεν με νοιάζει! Θέλω να μάθω αν είναι καλά το παιδί μου, το καταλαβαίνεις! Τότε πάρε ξανά τον Καλέσουμε ασθενοφόρο, πρέπει να τη δει γιατρός. Θα την πάω εγώ. Να καλέσω την πυροσβεστική, πρέπει να πλασεί η φωτιά προς τα πάνω. Μήπως έχεις κανένα κινητό. Έλα. Ο Ερίκος είναι πάνω. Μην πας. Είναι επικίνδυνο. Που μιλάς ρε Άγγελε. Γιατί δεν με παίρνεις να μου πεις ότι όλα είναι εντάξει με τα παιδιά. Τι συμβαίνει, αγάπη μου? Μίλησέ μου. Έγινε κάτι? Ναι. Κάτι έγινε. Πες μου. Δεν μπορώ να σε παντρευτώ. Είσαι καλά. Δόξα τω Θεώ. Πες μου τι έγινε. Έγινε έκρηξη. Μάλλον πιάσανε φωτιά τα πιεστήρια. Τι πράγμα? Πάμε να φύγουμε. Είναι επικίνδυνο εδώ. Είστε εντάξει, κύριε Βασέμι? Η Ζένια πού είναι? Πήγα με τον Άγγελο στο γιατρό. Στο γιατρό τι έγινε, τι έπαθε? Ήμασταν στο καφέ όταν έγινε έκρηξη. Η Ζένια χτύπησε λίγο στο κεφάλι. Όμως μην ανησυχείτε, είναι εντάξει, δεν είναι τίποτα σοβαρό.
Πρέπει να κατέβω στα πιεστήρια να δω τι γίνεται. Μην πάτε, κύριε Βάσα, να μην είναι επικίνδυνο. Έχω ειδοποιήσει την πυροσβεστική από στιγμή στη φράνη εδώ. Παράτα με. Μην πα. Είναι επικίνδυνο. Η φωτιά έχει απλωθεί παντού. Χάνει την περιουσία, Μαλίκη. Η κόπη μια ολόκληρη ζωή. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Θα προσπαθήσω. Δεν μπορεί, σου λέω. Το μόνο που θα γίνει να πάθεις κακό. Μα κάθομαι στα βρωμένα χέρια να βλέπω να καταστρέφονται όλα χωρίς να κάνω τίποτα, Λίκη. Θα έρθω μαζί σου. Αν να πάθεις κάτι, στο πάθω μαζί. Δεν θα πάει κανείς. Ήρθε η πυροσβεστική. Θα αναλάβουν αυτή τώρα. Τι είπες? Είπα ότι δεν μπορώ να σε παντρευτώ. Δεν μπορείς να με παντρευτείς? Τι είναι αυτά που λες, τι αστείο είναι αυτό? Δεν είναι καθόλου αστείο, Άρη. Μιλάω πολύ σοβαρά. Τι έγινε, Χριστίνα? Τι συνέβη από χθες μέχρι σήμερα και μου λες αυτές τις τρέλες? Τίποτα. Απλά σκέφτηκα κάποια πράγματα και είδα ότι δεν είμαι έτοιμη να κάνω ένα τέτοιο βήμα. Δεν είσαι έτοιμη? Ναι. Απ' την αρχή είχα αμφιβολίες, το θυμάσαι. Πίστευα ότι έπρεπε να περιμένουμε λίγο. Να γνωριστούμε λίγο καλύτερα. Εσύ επέμενες ότι δεν χρειαζόταν. Γιατί σ' αγαπάω. Και ξέρω όσα χρειάζομαι για σένα, για να είμαι έτοιμος να περάσω τη ζωή μου μαζί σου. Κι όμως δεν τα ξέρεις όλα, Άρη.